Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel. Πανικό στην Άγκυρα από τρομοκρατική επίθεση σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της πόλης. Οι υπουργοί υποστηρίζουν ότι πίσω από το χτύπημα είναι το ΠΚΚ. Οι τρομοκράτες είχαν κάνει κατόπτευση του χώρου. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για μια γυναίκα που σκοτώθηκε, ενώ πήγαινε να πάρει λουλούδια για την επέτειο του γάμου της. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας με τις αιχμές που άφησε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Η σκληρή απάντηση κύκλων του Αντώνη Σαμαρά και η σύσταση στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα. Εγγένεια των νέων γραφείων του Στέφανου Κασελάκη με καπνογόνα και συνθήματα. Αντίστροφη μέτρηση για τις εσωκομματικές εκλογές. Θέλω να κληθώ από τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης. Άρση της προστασίας των μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης από την οικονομική εισαγγελία έπειτα από αιτήσεις των πολιτικών προσώπων που ενεπλάκησαν. Η αναφορά του Πρωθυπουργού στην Βουλή για τα χαριεντίσματα με τον Νίκο Παπά προκάλεσε την αντίδραση από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά. Κύκλοι του πρώην Πρωθυπουργού επαναφέρουν τα εθνικά θέματα και ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, ανεβάζοντας το θερμόμετρο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Στην δήλωση μέσω κύκλων του Αντώνη Σαμαρά απάντησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ότι δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν πολιτικό καταδικασμένο 13-0 για παράβαση καθήκοντος από το ελληνικό δικαστήριο. Ούτε θα συνομιλήσω μαζί του, ούτε θα χαριετιστώ μαζί του. Και αυτό επιβάλλει ο στοιχειώδης κοινοβουλευτικός αυτοσεβασμός, μιας και άκουσα να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιτίθεται στον κύριο Σαμαρά όχι επειδή χαιρέτησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έτυχε να καθίσει δίπλα του σε δημόσια εκδήλωση. Άλλωστε, η δήλωση του κυρίου Σαμαρά για τη σκευωρία Νοβάρτης ότι θα πάει όλους τους υπεύθυνους μέχρι τέλος ισχύει στο ακέραιο. Ο πραγματικός λόγος βρίσκεται στα ήρεμα νερά με την Τουρκία που διαταράσσονται καθημερινά πλέον μέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις. Όπως αυτή μόλις τώρα με τη νέα Ναύτεξ της Τουρκίας που μας ανακοίνωσε ότι όχι μόνο η Κάσος αλλά ούτε η Λέσβος ούτε και η Χίος έχουν υφαλοκρηπίδα. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με τα σοβαρά στα σύνορά μας, χωρίς άλλους επικίνδυνους πραγματικά χαριετισμούς, βραχίδια, σύμφωνα φιλίας και υποκλήσεις. Ότι πάγια αρχή μας και πάγια αρχή μου είναι να μην σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην Πρωθυπουργών και πρώην Αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας, πολλό δε μάλλον να μην σχολιάζουμε κύκλους πρώην Πρωθυπουργών και πρώην Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας. Με την παρουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και πλήθους κόσμου που στηρίζουν τον έκτοτο πρόεδρο και μια νέα ενδεχόμενη υποψηφιότητά του, πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγγένεια των νέων γραφείων του Στέφανου Κασελάκη στον Ταύρο. Ο κ. Κασελάκης, εν μέσω πυρσών που άναψαν, χαιρέτησε τον κόσμο και έβγαλε σέλφι με τους ψηφοφόρους του. Και όλα αυτά ενώ οι μέρες των εσωκομματικών εκλογών πλησιάζουν. Επιχείρηση συσπήρωσης των οπαδών και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που τον στηρίζουν επιχείρησε ο Στέφανος Κασελάκης εγκαινιάζοντας τα νέα του γραφεία στον Ταύρο. Ο κ. Κασελάκης επικαλέστηκε την οργή γύρω από τον αποκλεισμό του και κάλεσε τους εθελοντές που τον πλαισιώνουν να είναι σε ετοιμότητα για δημοψήφισμα αν κοπεί από υποψήφιο στο συνέδριο. Είναι ζήτημα δημοκρατίας να κερδίσουμε το συνέδριο. Και αν το αναβάλουν, είναι ζήτημα δημοκρατίας να πάρουμε πρωτοβουλίες ως η βάση. Στο πλευρό του κ. Κασελάκη, Θεοδώρα Τζάκρη και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Στο συνέδριό μας, σε συνέδριο πρέπει να έρθουν όχι για τον κ. Κασελάκη, αλλά για τη δημοκρατία. Και πρέπει με βροντερό τρόπο και με δυνατή φωνή να βάλουν τέλος αυτές τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις. Ο κ. Κασελάκης πάντως άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο διάσπασης. Αν αποκλειστεί στο συνέδριο, χωρίς ψηφοφορία για ανατροπή της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής να τον κηρύξει έκτοτο πρόεδρο και να απορρίψει την υποψηφιότητά του. Αν υπάρξει έλλειμμα δημοκρατίας στο τέλος της ημέρας στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς αυτό θα επηρεάσει και τις αποφάσεις πολλών. Πολλών σε όλα τα επίπεδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να σε επηρεάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε στραβά μάτια. Είναι το πρόπλασμα ενός νέου κόμματος. Με ιστοσελίδα, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ που γράφει, με ιστοσελίδα,
με γραφεία, υπερδιπλάσια ολόκληρη τη Κουμουνδούρου και ούτω καθεξής. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι μέχρι να φτιάξει το νέο του κόμμα να προσπαθεί να αποξιώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα τα καταφέρει. Σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητων, ενώ αύριο λήγει και η ημερομηνία εγγραφής νέων μελών για την εκλογή συνέδρων. Για να σχολιάσουμε τώρα τις πολιτικές εξελίξεις, θα συνομιλήσουμε με τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή. Καλησπέρα σας, κύριε Σεφερτζή. Καλησπέρα, κύριε Κουλορμάνη. Από την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, ανοίγει ένας νέος κύκλος για το πολιτικό σκηνικό και ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του? Ναι, προφανώς ανοίγει ένας νέος κύκλος, κυρίως μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ και την επιβεβαίωση της προεδρίας του κυρίου Ανδρουλάκη. Και είναι επίσης προφανές ότι αυτό που υπήρχε ως ανταγωνισμός στο αριστερό σκέλος του πολιτικού φάσματος έχει μεταφερθεί τώρα και στο δεξίο με ένα είδος ιδιότυπου εμφυλίου πολέμου στην λεγόμενη πολυκατοικία της κεντροδεξιάς. Αυτό ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό και τις τροφές, τους τόνους και το ύψος που παίρνουν πια οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση. Βλέπετε αυτό το ρήγμα μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά να βαθαίνει και πού μπορεί να οδηγήσει? Υποθέτω ότι θα βαθύνει, διότι πλέον φαίνεται ότι έχουν μεσολαβήσει ρήγματα και συναισθηματικού και ψυχικού χαρακτήρα πέραν του πολιτικού που πάντοτε υπήρχαν μεταξύ της εξυγχρονιστικής κεντροδεξιάς και της λαϊκής δεξιάς. Αυτά τα ρήγματα πλέον από τη στιγμή που προσωποποιείται ο ανταγωνισμός, κυρίως μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κύριου Σαμαρά, θα εντείνεται με άγνωστη την έκβαση που θα έχει πιθανότατα προστιθέμενος στο γενικότερο σκηνικό των αναδιατάξεων που επακολουθούν πλέον στο επόμενο διάστημα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αρχής γενομένης από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία που κατά τα άλλα ήταν η πλέον συμπαγής πολιτική δύναμη, βρίσκονται σε μια φάση αναδιάταξης με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον των πολιτικών συσχετισμών και σχηματισμών. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σαμαράς, γιατί πιστεύετε ότι τροφοδοτούν αυτόν τον ανταγωνισμό? Τι επιδιώκει ο ένας και τι ο άλλος? Κυρίως το μεγάλο πρόσημα δίνεται από την εξέλιξη στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διότι εκεί είναι πιο εμφανής και πιο ιστορικού περιεχομένου, θα έλεγα, οι αντιρρήσεις, οι αντιφάσεις, οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Επεκτείνονται όμως και σε μια σειρά άλλα πράγματα, κυρίως δεδομένου ότι αυτό που αποτελεί τη μεγάλη εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ακριβώς η παραδοσιακή ψηφοφόρη της λαϊκής δεξιάς, βιώνουν υπό συνθήκες ιδιαίτερα πιεστικές μία επιδείνωση της κοινωνικής τους θέσης και της οικονομικής τους κατάστασης που αντανακλάται και στην πολιτική του συμπεριφορά. Κύριε Σεφερτζή, κάνατε λόγο για αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Πώς ακριβώς την εννοείτε? Την εννοώ κυρίως με την μορφή του επαναπροσδιορισμού των πολιτικών ισορροπιών. Διότι μέχρι τώρα είχαμε την πολυδιάσπαση στον χώρο της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς. Σε αυτή πλέον την πολυδιάσπαση προστίθεται η πολυδιάσπαση στον χώρο της δεξιάς ή της ακροδεξιάς ή της πιο συντηρητικής δεξιάς. Διότι δεν υπάρχει μονάχα η αμφισβήτηση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας από την αριστερά, υπάρχει η ίδια αμφισβήτηση πολλές φορές και εντονότερη από την πλευρά της άκρας δεξιάς. Διότι ουσιαστικά περί των άξονα της άκρας δεξιάς αρχίζει να σχηματίζεται ένα πολύ ισχυρό αντισυστημικό μέτωπο που ασφαλώς δεν πρόκειται να επανέλθει στην κήτη των ισορροπιών που υπήρχαν προηγουμένως. Τώρα με την αποχώρηση του κυρίου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κυρίου Παπά και την επανεμφάνισή του όταν μιλούσε ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν σαν να επιλέγει για αντίπαλό του τον κύριο Ανδρουλάκη. Και γιατί θέλει, αν ισχύει αυτό, γιατί θέλει να επιλέξει τον κύριο Ανδρουλάκη ως αντίπαλο?
Διότι προφανώς βλέπει λίγο πιο πέρα, δηλαδή βλέπει ότι στο άμεσο μέλλον αυτό που σήμερα εμφανίζεται ως δημοσκοπική αξιωματική αντιπολίτευση θα γίνει και πραγματική και κοινοβουλευτική αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, κατά πάσα πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ θα καταλάβει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης οψέποτε πραγματοποιηθούν οι εκλογές. Και ως εκ τούτου προετοιμάζει τον έδαφος του ανταγωνισμού της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Πολύ δε περισσότερο, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι και οι δύο διεκδικούν ένα μεγάλο μερίδιο του ίδιου χώρου. Δηλαδή και οι δύο ψαρεύουν, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εννοώ, στα νερά της κεντροάς δεξαμενής, δηλαδή της δεξαμενής από την οποία προέρχονται οι ψηφοφόροι που συνήθως έχουν τον κρίσιμο ρόλο στις εκλογικές αναμετρήσεις. Να πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιότητων. Μία μέρα μετά από τα εγκαίνια που έκανε ο κύριος Κασελάκης στα καινούργια του γραφεία. Από εδώ και στο εξής, τι βλέπετε να γίνεται? Κατά τα φαινόμενα θα υπάρξει μία εξέλιξη προς την ίδια κατεύθυνση. Όταν λέω ίδια κατεύθυνση, εννοώ προς την κατεύθυνση που έχει διαφανεί εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή να ξεχωρίσουν τα τσανάκια τους, για να το πω λαϊκά, οι δύο κεντρικές συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η πιο παραδοσιακή της ριζοσπαστικής αριστεράς, με την πιο ιδιότυπη και απροσδιόριστη ιδεολογικά συνιστόσα που εκφράζεται με επικεφαλής τον κύριο Κασελάκη. Αυτές οι συνιστώσεις προφανώς είναι πολύ δύσκολο να συμβιβαστούν και να συνεννοηθούν. Ως εκ τούτου πάμε ολοταχώς σε μια διάσπαση της πάλε ποτέ ισχυρής ριζοσπαστικής αριστεράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ ως σχήματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάμε από πού ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην ξεχνάμε επίσης υπό ποιες συνθήκες ξεπέρασε την αφετηρία του για να γίνει ένα κόμμα από του 33% περίπου, ενώ ξεκίνησε από το 3%. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο αυτομάτως κλείνει και ο κυβερνητικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτομάτως την πολιτική, καλό είναι να μην το λέμε ποτέ, αλλά σίγουρα πάντως κλείνει ένας κύκλος, που είναι ένας κύκλος ο οποίος, να θυμίσω, ότι ακόμα, του οποίου ακόμα δεν έχει γίνει ο απολογισμός. Το γεγονός δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και τα ιστορικά του στελέχη, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το κυβερνητικό παρελθόν τους ως κάτι ως προς το οποίο δεν οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις, είναι ενδεικτικό της αμηχανίας στην οποία έχει εισέλθει αυτός ο χώρος. Όσο λοιπόν δεν γίνεται η αυτοκριτική για το κυβερνητικό παρελθόν και πολύ περισσότερο η κριτική για τις θέσεις που κατά καιρούς είχε υιοθετήσει, αυτή η εσωτερική κρίση θα διαιωνίζεται με αποτέλεσμα να συμπιέζονται τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και να είναι πολύ δύσκολο να κάνει τη νέα αρχή που έχει ανάγκη. Θα μπορέσει η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών να δημιουργήσει πράγματι τις προϋποθέσεις μιας τέτοιας νέας αρχής? Αμφιβάλλω, γιατί θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος για να ξαναβρει ο ΣΥΡΙΖΑ το βηματισμό και τη φυσιογνωμία που αρμόζει περισσότερο στην πραγματικότητα μέσα στην οποία πλέον κινείται. Από τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για την ακρίβεια, ποιες φαίνεται να είναι οι επιδιώξεις του ίδιου? Νομίζω ότι παραμένουν θολές, διότι είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας κάτι θέλει να πει, κάποιον ρόλο θέλει να παίξει. Τον αφήνει όμως ακόμα απροσδιόριστο και νομίζω ότι αυτό το κάνει ακριβώς, πρώτον διότι δεν έχει αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να κάνει, δεύτερο και κυριότερο διότι δεν ξέρει τι περιθώρια έχει να δώσει χρονικό και πολιτικό βάθος στα θέλω του και στις φιλοδοξίες του. Νομίζω ότι έχει κυρίως έναν αντίπαλο που είναι ο χρόνος ο οποίος έχει παρέλθει και ο οποίος πλέον στην πολιτική δεν λειτουργεί υπέρ
εκείνου ο οποίος παίζει το παιχνίδι των καθυστερήσεων. Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Την άρση της προστασίας των μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης αποφάσισε η Οικονομική Εισαγγελία έπειτα από αιτήσεις των πολιτικών προσώπων, τα ονόματα των οποίων είχαν εμπλακεί στην υπόθεση. Οι μάρτυρες είχαν λάβει διπλό χαρακτηρισμό και γι' αυτό το λόγο έρεται το καθεστώς προστασίας για τους δύο, οι οποίοι έφεραν τις κωδικές ονομασίες Εκατερίνη Κελέση και Μάξιμο Σαράφη. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη εξέδωσε σήμερα μία απόφαση σταθμό, βγάζοντας τις κουκούλες από τους ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Νοβάρτης. Η δημοκρατία μας είναι ανθεκτική, η αλήθεια θα λάμψει. Η απόφαση της δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι ανοίγει πλέον διάπλατα ο δρόμος για την πλήρη και επίσημη αποκάλυψη της σκευωρίας Νοβάρτης. Θα φανερωθούν τα αίτια και οι πρωταγωνιστές αυτής της αθλειότητας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την εξέλιξη. Έρχεται η ώρα της αλήθειας. Μέχρι τέλους. Για όλα και για όλους. Η σημερινή απόφαση της Οικονομικής Εισαγγελίας να αφαιρέσει επιτέλους την προστασία από τους δύο συκοφάντες που ψευδώς κατηγόρησαν και εμένα και άλλους 9 συναδέλφους μου για την Νοβάρτης είναι μια ημέρα δικαίωσης. Όμως το προσωπικό στοιχείο υποχωρεί μπροστά στο συμφέρον της δημοκρατίας. Η διαλεύκανση αυτής της πτυχής είναι ο μόνος τρόπος να μην επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον η εργαλειοποίηση των θεσμών για πολιτικούς σκοπούς. Αυτό αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο εμάς τους 10. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Η επιλογή μου να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη και να μην κρυφτώ πίσω από βουλευτικά προνόμια ήταν ακλόνητη. Πέρασα χίλιους κόπους, βάσανα και θυσίες, αλλά η δικαιοσύνη έλαμψε. Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας. Συγκλονισμένη είναι η Τουρκία μετά το τρομοκρατικό χτύπημα που δέχτηκε στις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Και ενώ ακόμα επίσημα δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών βλέπει πίσω από το χτύπημα το ΠΚΚ. Μάλιστα, τουρκικά αεροσκάφη έπληξαν θέσεις του ΠΚΚ σε βόρειο Ιράκ και Συρία λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Ο τρόμος στην Άγκυρα ξυπνά λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Τουλάχιστον 2 ένοπλοι, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, φτάνουν μεταξύ στις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Βγαίνουν έξω και ανοίγουν πυρ. Ένας άνθρωπος πέφτει νεκρός από τα πυρά των δραστών την ώρα που εκείνοι τρέχουν προς το κτίριο. Δευτερόλεπτα μετά, μία ισχυρή έκρηξη καταστρέφει την πύλη. İki farklı bomba sesinin duyulduğu ifade ediliyor ve o bomba seslerinin ardından da yine bazı çatışma seslerinin de geldiği söyleniyor. Şu anda buraya çok sayıda güvenlik biriminin ifade edildiğini. Με ακάλυπτα τα πρόσωπά τους και με βαρύ οπλισμό στα χέρια οι δράστες ορμούν μέσα στο κτίριο και παίρνουν ομήρους κάποιους από τους υπαλλήλους. Sadece kardeşimle görüştüğümüzde içeride patlamalar oldu, silah seslerinin oldu, ya birkaç dakika bunun devam ettiği söylendi. Kendilerinin güvenli bölgeye alındığı söylendi. İşgires astronomikes dinamis ftanun me helikoptero. Ramakazan Belediye Başkanı bize dedi ki bir canlı bomba saldırısı bu dedi. Şimdi bu taksiden inenlerden biri mi canlı bombaydı, sonradan mı kendisini patlattı bunu bilmiyoruz. 5 άνθρωποι, ο οδηγός του ταξί που έκλεψαν και 4 υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους. 22 τραυματίστηκαν, ενώ νεκροί έπεσαν και 2 ένοπλοι. Φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα όπλα και τα εκρηκτικά που είχε επάνω του ένας από τους ενόπλους. Η επίθεση έγινε την ώρα που ο Ταγί Περντογάν έφτανε στο Καζάν της Ρωσίας για τη σύνοδο των χωρών BRICS και λίγο πριν συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. 4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ο Τούρκος πρόεδρος έφυγε εσπευμένα για να επιστρέψει στην Τουρκία, ενώ ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την επίθεση. Our prayers are with all of those affected and their families, and of course also the people of Turkey at this very difficult time. Now, Turkish authorities, as they said, are investigating this as a possible terrorist attack. And while we don't yet know the motive or who is exactly behind it, we strongly condemn this act of violence. Συλληπιτήρια στην κυβέρνηση της Τουρκίας έστειλε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Αν και καμία οργάνωση δεν έχει επίσημα αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών είπε πως το τρομοκρατικό χτύπημα είναι έργο του ΠΚΚ. Daha önceki bu tür eylemlerle kıyaslandığı zaman PKK terör örgütü olduğuyla ilgili kuvvetli kanaat bizde hasıl. Ama dediğim gibi netleşmesi, kimlik tespitleri bittikten sonra bunu da sizlerle beraber...
Λίγες ώρες μετά την επίθεση, τουρκικά μαχητικά έπληξαν 32 στόχους του PKK σε βόρειο Ιράκ και Συρία. Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, εξουδετερώθηκαν και αρκετά μέλη του PKK. Με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, Πολύκαρπο Αδαμίδη, θα συνομιλήσουμε τώρα. Κυρία Αδαμίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Γλαρμάνη, καλησπέρα και στους θεατές μας. Ποια είναι η ανάγνωσή σας για την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στην Άγκυρα? Σίγουρα είναι ένα σοκ για την τουρκική κοινωνία. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Στο τέλος της ημέρας όμως δεν πρέπει κανείς να παραγνωρίζει ότι έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικά φρικτή ενέργεια που είχε σαν θύμα τις αθώους πολίτες εργαζόμενους σε μια σημαντική βιομηχανία. Και βέβαια αυτή η εξέλιξη, αυτό το τραγικό γεγονός, αν μη τι άλλο, πρέπει να καταδικαστεί ομοθυμαδών, ομόφωνα και χωρίς αστερίσκους, ανεξάρτητα από τα ποια είναι τα κίνητρα. Σαν ευχές είναι οι πολιτικές συγγένειες που συνδέουν τους δράστες με οποιαδήποτε εξωθεσμικά κέντρα και τρομοκρατικά κέντρα. Σίγουρα λοιπόν η συγκεκριμένη στιγμή έρχεται σε ένα ευαίσθητο σημείο για την Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πρότινος, ακόμα και σήμερα, η Τουρκία δείχνει να στηρίζει με όλα τα μέσα και το δηλώνει στηρίζει με όλα τα μέσα την Χαμάς και φυσικά άλλες οργανώσεις οι οποίες είναι επιλεξούσια ουσιαστικά του Ιράν και βλοιώνει πια την τρομοκρατία μέσα στο ίδιο το έδαφος της. Για τους Τούρκους πάντα το εύκολο θύμα, ο αποδεμπομπαίος στράγος είναι το PKK και οι Κούρδοι του PKK. Για τον λόγο αυτό είδαμε τους βομβαρδισμούς που ακολούθησαν στην Συρία και το Ιράκ σε ορμητήρια, όπως λένε οι Τούρκοι, των στελεχών του PKK. Στο τέλος όμως της ημέρας βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα σοβαρό φαινόμενο, αυτό δηλαδή της τρομοκρατίας. Για να μην φτάσουμε σε μακιαβελικές προσεγγίσεις περί του ότι ενδεχόμενα αυτή η τρομοκρατική ενέργεια δίνει μια πρόσθετη όθηση στην Τουρκία στο να επιχειρήσει να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς της με το PKK. Να πούμε όμως εδώ ότι έρχεται η συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια σε συνέχεια μιας δήλωσης του Μπαχτσελή. Και για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι ο Μπαχτσελή, ο Μπαχτσελή είναι ουσιαστικά ο επικεφαλής των Γκρίζων Λύκων, του κόμματος των Γκρίζων Λύκων στην Τουρκία και ομοτράπεζος του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος Μπαχτσελή ούτε λίγο το πολύ είπε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις προηγούμενες ώρες, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως ο Τσαλάν, ο ιστορικός επικεφαλής του PKK, να απελευθερωθεί στο πλαίσιο μιας προσπάθειας του να καταστεί το PKK μια πολιτική ουσιαστικά οργάνωση. Άρα λοιπόν και επ' αφορμή αυτής της δήλωσης βλέπουμε ότι αυτή εδώ η τρομοκρατική ενέργεια σίγουρα δεν διευκολύνει μια τέτοια πορεία ομαλοποίησης της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία. Και βέβαια ενδεχόμενα η Τουρκία να πληρώνει για τις συνέπειες μιας πολιτικής που έχει αν μη τι άλλο χαρακτηριστεί από μια εφεκτικότητα έναντι διαφόρων τρομοκρατικών οργανώσεων. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που στελέχη της τότε ΜΙΤ, που σήμερα έχουν άλλες θέσεις στον τουρκικό μηχανισμό, κατηγορήθηκαν ότι μέσω πράξεων ή παραλήψεων είχαν στηρίξει το ISIS και τις παράνομες εμπορικές δραστηριότητες χρηματοδότησης του ISIS. Στο τέλος όμως της ημέρας, αυτό που κανείς δεν μπορεί, όπως είπα και πριν, να παραγνωρίσει είναι ότι η συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια είναι μια φρικτή ενέργεια. Είχε ως αποτέλεσμα αθώα θύματα. Όλοι όσοι δολοφονήθηκαν στη διάρκεια αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης, αν μη τι άλλο, ήταν απλοί εργαζόμενοι. Και σίγουρα πρέπει και η χώρα μας, όπως και όλες οι χώρες, να καταδικώσουν με τον πλέον σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες. Μάλιστα. Τώρα, τη νέα πρόκληση που φαίνεται να στείνει η Τουρκία στην Κάσο, πώς την βλέπετε και γιατί ανεβάζουν οι Τούρκοι την ένταση? Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σε μας φινδιάζει. Η Τουρκία σταθερά έχει αποδείξει και το τονίζει εξάλλου σε κάθε ευκαιρία ότι για αυτήν το Αιγαίο είναι μια θάλασσα υπό αμφισβήτηση στην οποία, όπως λέει, διεκδικεί το μερίδιο που δικαιούται με βάση τα παράλια της. Αυτό φυσικά είναι μια αρχή η οποία σε πολλά σημεία είναι εξαιρετικά καταχρηστική, είναι παράνομη και αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Στο τέλος της ημέρας, να μην λησμονούμε ότι οι Τούρκοι δεν σταματούν να διακηρύσουν ότι τα νησιά του Αιγαίου κατά αυτούς είναι κομμάτι της Ανατολίας και στο τέλος της ημέρας δεν έχουν καν δική τους φαλοκρηπίδα. Το είδαμε εξάλλου αυτό και με το τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο όπως είπαμε και πριν αντιβαίνει στο δίκαιο της θάλασσας, είναι κατεξοχήν παράνομο κείμενο και παράνομη σύμβαση, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό και βλέπουμε ότι χτίζει πάνω σε αυτό σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται. Από την άλλη πάλι η Τουρκία βλέπουμε ότι προσπαθεί να δώσει ένα επίχρησμα σοβαρότητας σε αυτά τα οποία διεκδικεί, σε αυτά τα οποία ισχυρίζεται, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι και οι δικές μας κινήσεις, οι ελληνικές κινήσεις που έχουν να κάνουν με την πώτηση καλωδίων
και την πραγματοποίηση των σχετικών ερευνών είναι κινήσεις που παραβιάζουν, όπως λέει, την τουρκική υφαλοκρηπίδα, η οποία ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει μια βασική διαφοροποίηση μεταξύ θαλασσίων ζωνών. Από τη μία έχουμε τα χωρικά έδατα, τα οποία αποτελούν κομμάτι της επικράτειας κάθε δικαιούχου κράτους. Για μας, για παράδειγμα, τα χωρικά μας ύδατα μπορούν να φτάσουν στα 12 ναυτικά μίλια. Ήδη στο Ιόνιο τα έχουμε επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια. Στο Αιγαίο είναι στα 6 ναυτικά μίλια και μπορούμε να τα επεκτείνουμε όποτε θέλουμε. Και το τονίζω αυτό, όποτε θέλουμε. Γιατί ακούγονται διάφορα φιναθήματα ότι από τη στιγμή κατά την οποία δεν ασκούμε ένα δικαίωμα, το δικαίωμα αυτό εδώ περιπίπτει σε αδράνεια και το έχουμε ουσιαστικά επιβολήσει. Ουδέν σε δεύτερον τούτου. Το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα κυριαρχικά, τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια είναι αναπαλωτρίωτο, είναι παρόν και είναι εξαιρετικά ισχυρό. Το ασκούμε όποτε εμείς επιλέξουμε. Ό,τι λοιπόν περικλείεται στα χωρικά μας ύδατα αποτελεί κομμάτι της επικράτειάς μας. Είναι για παράδειγμα τα 6-12 ναυτικά μίλια που είναι χωρικά μας ύδατα, ότι είναι ο νομός καρδίας και ο νομός μαγνησίας για τη χώρα μας. Από εκεί πέρα όμως έχουμε να κάνουμε με δύο άλλες σοβαρές θαλάσσιες ζώνες. Την υφαλοκρηπίδα, για την οποία είναι από τους παλαιότερους θεσμούς και θαλάσσιων ζωνών, και βέβαια η αποκλειστική οικονομική ζώνη, ο σχετικά νεότερος θεσμός. Σε αυτά τα θαλάσσια τμήματα, το δικαιούχο κράτος, ευρωκειμένου η χώρα μας, μπορούμε κατά αποκλειστικότητα να ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα, αποκλείοντας κάθε άλλη δραστηριότητα από κάποιο τρίτο κράτος. Το ζήτημα όμως με την υφαλοκρηπίδα είναι ότι ενώ υφίσταται, όπως λέει, φυσικό δικαίωμα, ύψιο γιούρε, πρέπει να συμφωνηθεί, πρέπει να καθοριστεί με τα όμορα κράτη. Ευπροκειμένου, η υφαλοκρηπίδα μας στο Αιγαίο δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί, δεν έχει καθοριστεί με το όμορο κράτος που είναι η Τουρκία. Τεχνικά λοιπόν η Τουρκία προβάλλει αυτούς τους ανιστόρητους, παράνομους, καταχρηστικούς ισχυρισμούς και αξιώσεις της. Ακριβώς εξηγώντας το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει μαζί της τον καθαρισμό της υφαλοκρηπίδας. Γι' αυτό και λέμε και εμείς σταθερά ότι το μόνο θέμα που έχουμε να διευθετήσουμε με την Τουρκία είναι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και κατ' επέκταση ο καθορισμός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, παρερχόμενος σε αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία στην παρούσα φάση, παίζει ουσιαστικά με τα διάφορα, θα έλεγε κανείς, κενά που υπάρχουν τυπικά στο διεθνές δίκαιο. Αλλά από τη στιγμή κατά την οποία η Τουρκία θεσμητεί παντή τρόπο και μέσω του διεθνής δίκαιου το δίκαιο της θάλασσας, σε αυτού πέρα την περίπτωση ακολουθεί πάντα μια παραβατική συμπεριφορά. Κύριε Αδαμίδη, βλέποντας αυτή τη συμπεριφορά της Τουρκίας, πιστεύετε ότι επιδιώκει να σαμποτάρει την διερεύνηση για διάλογο που ξεκινάει μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών? Η Τουρκία διαχρονικά μας έχει δείξει ότι με μαεστρία χειρίζεται η τακτική του καρότου και του μαστιγίου. Την ίδια στιγμή την οποία δείχνει ότι είναι αποφασισμένη ή, εν πάση περιπτώσει, δηλώνει ότι επιθυμεί τη συζήτηση, τη διαπραγμάτευση για την επίλυση για μας της μίας και μόνο διαφοράς, την ίδια ταυτόχρονα στιγμή τίνει πάντα να μας υπενθυμίσει ότι τίποτα μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί μεταξύ ημών και της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτής της τακτικής είναι και αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες με την έκδοση της ΝΑΒΤΕΞ και φυσικά την αφισβήτηση των δικών μας καθόλου ανώνυμων ερευνών που γίνονται στην περιοχή της Κάσου, στη Χίο και στην Μυτιλίνη. Αλλά βέβαια να πω εδώ ότι αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι και εμείς αντίστοιχα έχουμε κάθε δικαίωμα και οφείλουμε να το κάνουμε να εφαρμόσουμε αντίστοιχα την τακτική του καρότου και του μαστιγίου. Καρότο υπό την έννοια ότι πάντα είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνούμε, και μας θίγει ότι κάθε παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, που είναι πολλές οι περιπτώσεις που ακολουθεί η παραβατική συμπεριφορά, με χαρακτηριστικότερη μεταξύ αυτών τη διαρκή απειλή πολέμου, εάν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, επαφορμή λοιπόν αυτής της διαρκούς υπονόμευσης διεθνούς ειρήνης και αμφισβήτησης του διεθνούς δικαίου, μπορούμε πάντα να επισύρουμε την δαμόκλειο σπάθη της επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας μέσω κυρίως της διακοπής της άρση των χρηματοδοτήσεων από τα κοινωνικά ταμεία. Είναι κάτι το οποίο έχουμε κάθε δικαίωμα να κάνουμε και πάντα είναι καλό να το έχουμε κατά νου να το κάνουμε. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο σας για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και για το γεγονός ότι πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι φωνές που ζητούν να γίνει η ανακοχή. Το Ισραήλ είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι
ορόσημο των ενεργειών του θα ήταν αφενός μεν η στρατιωτική και επιχειρησιακή αποδόμηση και αδρανοποίηση της Χαμάς σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο χρόνο η αντίστοιχη αδρανοποίηση της Χεσμπολά σύμφωνα με την απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ που υποχρεώνει τη Χεσμπολά να μετακινηθεί 30 χιλιόμετρα μακριά από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ πίσω από τον ποταμό Λιτάνη. Βλέπω λοιπόν ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να ακολουθεί την ίδια τακτική. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο εν πολλοίς δημιουργούσαν δίκαινα την περισπασμού προκειμένου να εξολύψει κάθε εστία της Χαμάς στην Γάζα. Και αυτό επιβεβαιώθηκε τις επόμενες ώρες όταν είδαμε ότι το Ισραήλ εξάλειψε και το τελευταίο σημαντικό πρόσωπο στην ιεραρχία της Χαμάς, τον Ιαχία Σινουάρ, τον οποίο εξόντωσε, όπως είχαμε δει, όχι μέσα σε ένα τούνελ, αλλά σε έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, δεν βλέπω ότι το Ισραήλ θα στέρξει σε κάποια ανακοχή, προτού δει κάτι πολύ συγκεκριμένο από πλευρά της Χαμάς. Και αυτό το πολύ συγκεκριμένο από πλευρά της Χαμάς θα είναι η επιστροφή των ομήρων, όσων ζουν από τους ομήρους, στα σπίτια τους. Μάλιστα. Κυρία Δαμίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εικόνες ντροπή στην Ρόδο. Εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, κοιμούνται στο πεζοδρόμιο και σε πάρκα μέσα σε χαρτό, κουτά και αυτοσχέδια σκηνές. Οι εξαθλειωμένοι άνθρωποι περιμένουν να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους για να μεταφερθούν σε κάποια δομή φιλοξενίας. Γυναίκες, μικρά παιδιά, οικογένειες ολόκληρες. Χωρίς νερό, χωρίς κουβέρτες, χωρίς κανόνες υγιεινής. Κοιμούνται σε χαρτόκουτα και αυτοσχέδιες σκηνές, σε πάρκα, πεζοδρόμια, έξω από το αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της Ρόδου. Οι περισσότεροι από αυτούς επιλέγουν τα πάρκα της πόλης της Ρόδου, μέχρι να γίνει η ταυτοποίησή τους από την αστυνομία και να μεταφερθούν στις δομές. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ως Δήμος, εμείς έχουμε φροντίσει και τη σύντησή τους πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η δομή της Λέρου γέμισε και πλέον πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρονται στη Μαλακάσα τα Διαβατά και τη Χίο. Η ταυτοποίηση και η μεταφορά τους γίνονται με αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα 800 άνθρωποι από τη Συρία, την Αίγυπτο και το Αφγανιστάν να διαμένουν αυτή τη στιγμή σε αντίξωες συνθήκες. Είναι τραγικότερο να βλέπουμε ανθρώπους να κοιμούνται σε χαρτόκουτα. There is no places for people. That's why there is so many people here. They wait to take them to another place. Ο Ομάρ θέλει να πάει στην Ολλανδία. Από τη χώρα του, τη Συρία, έφτασε στην Τουρκία και από εκεί στη χώρα μας. Έδωσε χιλιάδες ευρώ για το ταξίδι. Some people pay 4,500, some people pay more than 5,000. Ο Δήμος δημιούργησε χώρο φιλοξενίας στο λιμάνι του νησιού, ο οποίος ωστόσο δεν επαρκεί. Ενώ γεμάτα είναι και τα αστυνομικά κρατητήρια. Έχουμε φτάσει στο σημείο να φιλοξενούνται στα αστυνομικά κρατητήρια 100 και 150 άτομα. Όπως και στο γυμναρχείο 60 και 100 άτομα. Έχω αστυνομικό, για παράδειγμα, ο οποίος τον τελευταίο μήνα είναι 20 μέρες εμπλό. Ταξιδεύει 20 μέρες. Μεταγωγής με το που γυρνάει πίσω, ξαναφεύγει. Το τελευταίο τρίμηνο οι προσφυγικές ροές στη Ρόδο έχουν αυξηθεί. Οι διακινητές εξυγχρονίζουν διαρκώς τον στόλο και τις μηχανές τους, κάνοντας πολλά και γρήγορα δρομολόγια. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο και στο τουριστικό κομμάτι αλλά και στο ανθρωπιστικό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι ενέργειες για την αποσυμφόρηση της πόλης της Ρόδου ξεκίνησαν με την αποχώρηση 250 μεταναστών. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί και το δελτίο στην νοηματική γλώσσα.